Λοιπόν, εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα από τη Σχολή Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Μετσόβη Πολυτεχνείου, η οποία ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ψηφιακά εργαλεία που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τη διαλειτουργικότητα, την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ του ψηφιακού πολιτιστικού υλικού, τη διάθεσή του γενικά προς το κοινό και προς άλλες υπηρεσίες και τελικά την διευκόλυνση της επανάχρησης του συνόλου της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς για διάφορους στόχους, είτε είναι εκπαιδευτική, είτε είναι εμπορική και ούτω καθεξής. Ξεκινώντας από τη διαλειτουργικότητα, που είναι κάτι που αφορά πιο πολύ τους κατόχους υλικού και τους συσσωρευτές υλικού, αυτή συνίσταται κυρίως τη μεταφόρτωση του υλικού από τα διάφορα συστήματα που υπάρχουν στους εκάστοτε φορείς, τα οποία συνήθως ακολουθούν τα δικά τους, τους δικούς τρόπους απεικόνησης και αποθήκευσης των δεδομένων, και τη δημιουργία νέων ψηφιακών πόρων, σύμφωνα πλέον με πρότυπα ανάλογα με τη θεματική περιοχή στην οποία αναφερόμαστε. Ο τρόπος που θα καταφέρει να μεταφορτώσει υλικό από διάφορες βάσεις δεδομένων και από διάφορα σχήματα που συνήθως είναι φτιαγμένα για συγκεκριμένες εφαρμογές, είναι μέσω της αντιστοίχησης αυτών των μοντέλων δεδομένων με κάποια πρότυπα μεταδεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στις διάφορες θεματικές περιοχές. Η αντιστοίχηση είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη και χρονοβόρα και χρειάζεται συγκεκριμένες γνώσεις, αλλά είναι και αυτή που οδηγεί στη μετατροπή των διαφόρων τύπων μεταδεδομένων σε κάποια κοινά πρότυπα και έτσι διευκολύνει την επικύρωσή τους, τη διόρθωση και τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων με περαιτέρω στοιχεία. Τέλος, αφού έχει συσσωρευτεί κάποιο υλικό σε κάποια διαλειτουργική μορφή, μπορεί πλέον να εξαχθεί και να διατεθεί για διάφορες χρήσεις, είτε για να δημοσιευθεί απλά για πρόσβαση από το κοινό ή από άλλους που θέλουν να το αξιοποιήσουν, ή για να διευκολύνει τη διασύνδεση με συσσωρευτές, είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε πυπηρωτικό, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και ούτω καθεξής. Τέτοιου τύπου συσσωρευτές που χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία είναι το Museo Hub, που λέω κάτω, που είναι ο συσσωρευτής για όλα τα μουσεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή, είτε πιο συγκεκριμένοι θεματικοί συσσωρευτές, όπως είναι το... ξεκίνησε από ευρωπαϊκό έργο το European Fashion και τώρα είναι ένας οργανισμός ευρωπαϊκός που ασχολείται με την ιστορία της μόδας, ή ένας αντίστοιχος οργανισμός που πάλι έχει προκύψει από μια ευρωπαϊκή συνεργασία χρόνων μέσα από διάφορα ευρωπαϊκά έργα και έχει να κάνει συγκεκριμένα με το οπτικοακουστικό υλικό. Εμείς σαν ομάδα λοιπόν έχουμε αναπτύξει μια πλατφόρμα Mint. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2005 μέσα από τα πρώτα έργα που υποστηρίξαν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Η πλατφόρμα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από πάρα πολλούς συσσωρευτές σε ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο και πάρα πολλοί οργανισμοί τη χρησιμοποιούν ακόμα για να διατηρούν διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τους και του εκάστοτε θεματικού συσσωρευτή, καθώς και της Ευρωπαϊκής Βιβλιοθήκης. Έχει επίσης ενσωματωθεί η πλατφόρμα ή κομμάτια της σε συστήματα που υποστηρίζουν πάλι τη διαλειτουργικότητα και τη διάθεση μεταδεδομένων σε άλλες περιοχές, όπως είναι σε συνεργασία και όλα με το Κέντρο Αθηνά, από το οποίο θα ακούσετε παρουσιάσει και αργότερα. Έχουν συνεργαστεί στα έργα Καράρε και Λοκλάντ, που έχουν να κάνουν με αρχαιολογικούς χώρους, όπως για παράδειγμα βλέπαμε προηγουμένως, και σε άλλες εφαρμογές που έχουν να κάνουν με το έργο DM2E, για παράδειγμα, που είναι γύρω από χειρόγραφα, καθώς και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για να εξασφαλίζει κάποιες υπηρεσίες για τα μεταδεδομένα τα οποία υποδέχεται εσωτερικά. Τέλος, υπάρχουν και άλλοι χρήστες πιο μεμονωμένοι, πιο μικροί, είτε όπως είναι συγκεκριμένες βιβλιοθήκες, η Εθνική Βιβλιοθήκη του Ισραήλ,
η Γερμανική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη που είναι σε, ο συσσωρευτής ο κρατικός της Γερμανίας, είτε κάποιες ομάδες εργασίες γύρω από πρότυπα μεταδεδομένων όπως το Lido που είναι το πρότυπο για τα μουσεία και ούτω καθεξής. Τέλος, η πλατφόρμα, δεδομένου ότι είναι μια πλατφόρμα αντιστοίχησης δομών δεδομένων, δεν είναι φτιαγμένη μόνο για πολιτιστικό υλικό. Έχει και εφαρμογές σε άλλους τομείς, όπως για δεδομένα δημόσιου τομέα, για ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου γενικά χρειάζεται διαλειτουργικότητα μεταξύ πηγών πληροφορίας. Βλέπετε κάποιες εικόνες, οριακά. Τέλος πάντων, αναφέρω απλά ότι το... το ΑΤΟΥ, η πιο υπηρεσία της πλατφόρμας που χρησιμοποιείται πιο πολύ, είναι ένα περιβάλλον για να δημιουργούνται οι αντιστοιχήσεις μεταξύ διαφόρων σχημάτων μεταδεδομένων, με μόνο γράψιμο και χρήση του ποντικού, το οποίο από πίσω μεταφράζεται σε επίσημη γλώσσα για την αντιστοίχηση, η οποία είναι κατανοητή και από τις μηχανές, και επιτρέπει σε χρήστες οι οποίοι δεν είναι εξειδικευμένοι προφανώς στο να κάνουν αντιστοιχήσεις μεταξύ δομών δεδομένων υπολογιστών, στους χρήστες οι οποίοι όμως γνωρίζουν το υλικό και ξέρουν πώς μπορεί να γίνει αυτή η αντιστοίχηση, επιτρέπει στους χρήστες να παράξουν επίσημες αντιστοιχήσεις μεταξύ των σχημάτων μεταδεδομένων που χρησιμοποιούν και προτύπων μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται από τους συσσωρευτές είτε από άλλες υπηρεσίες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες που ξεκίνησαν, όπως είπα, πάνω από 10 χρόνια πριν, όταν ακόμα δεν υπήρχαν μόνο μεμονωμένες νησίδες με πολιτιστικό υλικό, έχουν οδηγήσει στην ύπαρξη πλέον μιας κρίσιμης μάζας υλικού και σε επίπεδο σε εθνικά επίπεδα αντίστοιχα στις χώρες και σε επίπεδο θεματικής περιοχής, δηλαδή πλέον οι συσσωρευτές των μουσείων, οι συσσωρευτές του οπτικοακουστικού υλικού έχουν συγκεντρώσει αρκετό υλικό σε πρότυπα μεταδεδομένων που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Europeana πλέον έχει μια μεγάλη μάζα υλικού, το οποίο συνοδεύεται από πικυρωμένα και εμπλουτισμένα μεταδεδομένα, και το οποίο πλέον προωθείται για αυτό που λέγεται δημιουργική επανάχρηση μέσα από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν την καινοτομία μέσα από τη χρήση του ψηφιακού υλικού, ώστε να δημιουργηθούν εφαρμογές οι οποίες το καταναλώνουν και το σερβίρουν στον πολίτη, στον χρήστη, είτε για εκπαίδευση, είτε για ψυχαγωγία, είτε ακόμα και για εμπορική χρήση. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια και η δική μας ομάδα και στα πλαίσια ενός ακόμα ευρωπαϊκού έργου του European Space προχώρησε στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας η οποία πλέον και αυτή εκμεταλλεύεται την ύπαρξη όλων αυτών των αποθετηρίων πολιτισμικού υλικού, κάνει άλλο ένα βήμα στο κομμάτι της διαλειτουργικότητας ώστε να διευκολύνει τον τελικό χρήστη αυτού του υλικού και προσπαθεί να διευκολύνει όσους αναπτύσσουν υπηρεσίες γύρω από την πολιτιστική, χρησιμοποιώντας μάλλον την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Το σύστημα αυτό είναι κατά βάση ένα σύστημα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάκτησης υλικού. Δηλαδή, είναι μια πλατφόρμα που έχει χρήστες που μπορούν να διαχειριστούν υλικό που έρχεται από τέτοια αποθετήρια. Παρέχει εργαλεία για να δημιουργήσει ψηφιακές συλλογές, εκθέσεις, ψηφιακές ιστορίες και διάφορες οργανώσεις του υλικού, χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία η οποία αναζητεί παράλληλα σε ένα σύνολο αποθετηρίων το οποίο επεκτείνεται με κάθε ένα που προσθέτουμε. Τέλος, παρέχει προγραμματιστικές διεπαφές ώστε όλα αυτά τα δεδομένα, οι συλλογές που έχουν φτιαχτεί πιθανόν από επαγγελματίες του πολιτισμού για να αναδείξουν το υλικό είτε του οργανισμού τους είτε του συσσωρευτή που αντιπροσωπεύουν, αυτές οι συλλογές είναι διαθέσιμες μέσα από προγραμματιστικές διεπαφές ώστε
ένας τρίτος που θα έρθει να αναπτύξει μία υπηρεσία, όπως είδαμε κάποια παραδείγματα, μία εφαρμογή για κινητό που θα συνδυάζει τα πολιτιστικά στοιχεία με κάποιες τουριστικές πληροφορίες, να έχει εύκολη πρόσβαση, ενοποιημένη, διαλειτουργική, στο υλικό όλων των διαφορετικών φορέων, ώστε πλέον να χρειάζεται να ασχοληθεί μόνο με την ανάπτυξη της εφαρμογής του και όχι με το να λύσει το θέμα πώς θα συνδυάσω τα δεδομένα ενός ελληνικού μουσείου με μιας λιθουανικής βιβλιοθήκης και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπετε πάλι οριακά την πρώτη σελίδα της πλατφόρμας αυτής. Θα πάω λίγο γρήγορα σε λίγο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της που ενδιαφέρουν. Ξεκινώντας από την παράλληλη αναζήτηση που σας ανέφερα, αυτή τη στιγμή ψάχνει σε αποθετήρια που είναι συσσωρευτές διάφορα επίπεδα, όπως είναι η Παμιγυροπεάνα, η αντίστοιχη ψηφιακή βιβλιοθήκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, η γερμανική ψηφιακή βιβλιοθήκη. Γενικά όλοι οι συσσωρευτές οι οποίοι διαθέτουν τα δεδομένα τους με ανοιχτό τρόπο μέσα από προγραμματιστικές διαπαφές. Επίσης, συνδέει και αποθετήρια συγκεκριμένων οργανισμών, οι οποίοι παρέχουν πολύ υψηλής ποιότητας υλικό, όπως το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, η Βρετανική Βιβλιοθήκη, είτε παρόχους οι οποίοι, στους οποίους μπορείς να αναζητήσεις υλικό το οποίο θα μπορούσε να βρεις και σε ένα μεγαλύτερο συσσωρευτή όπως η Europeana, αλλά με λιγότερη λεπτομέρεια, όπως το αποθετήριο για την ιστορία της μόδας στην Ευρώπη, το οποίο βρίσκεται και στη Europeana, αλλά μπορείς να το επεξεργαστείς σε ένα πρότυπο με τα δεδομένα πιο συγκεκριμένα φτιαγμένο για τη θεματική αυτή περιοχή. Τέλος, δίνει πρόσβαση σε αποθετήρια γενικού τύπου, όπως το Internet Archive, το HistoryPin, ή αποθετήρια πολυμέσων, όπως το YouTube. Έτσι, ώστε ο χρήστης με μία αναζήτηση να καταφέρει να ψάξει όλες τις πηγές για το θέμα που τον ενδιαφέρει, να επιλέξει υλικό από όλες αυτές τις πηγές, για να δημιουργήσει, επιλέγοντας το υλικό μπορεί να οδηγηθεί και όλα σε περαιτέρω ανακάλυψη. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες υλοποιημένες που σου δείχνουν σχετιζόμενο υλικό με το υλικό που έχεις, για το οποίο έχεις ενδιαφερθεί, είτε με βάση τα μεταδεδομένα, είτε για παράδειγμα υλικό από τον ίδιο φορέα, είτε ακόμα και με βάση την οπτική πληροφορία. Όπως θα βλέπατε εδώ, για παράδειγμα, έχει διαλέξει την εικόνα μιας γέφυρας και προτείνονται παρόμοιες εικόνες από αντίστοιχα αποθετήρια. Ο στόχος είναι προφανώς να συλλέξεις υλικό για να δημιουργήσεις κάποιες ψηφιακές εκθέσεις και ιστορίες με εύκολο τρόπο υλικό από πάρα πολλές πηγές. Ανάλογα με το χρήστη, μπορείς το υλικό αυτό απλά να το συλλέξεις και να το προβάλλεις. Αν είναι ένας οργανισμός, μπορεί να φτιάξει και τη δική του σελίδα και να την παραμετροποιήσει και να επιλέξει τους τρόπους οπτικοποίησης των δεδομένων, καθώς και να διαθέσει το υλικό για περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα μιας συλλογής. Και φτάνοντας στην επανάχρηση, το υλικό που υπάρχει πλέον σε αυτές τις συλλογές που έχουν φτιαχτεί τις θεματικές στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμο μέσω των προγραμματιστικών διαπαφών για την ανάπτυξη περαιτέρω εφαρμογών. Με αυτόν τον τρόπο, σε διάφορες διοργανώσεις που έγιναν στα πλαίσια κάποιων ευρωπαϊκών έργων και όχι μόνο, τύπου αυτά που λέμε διαγωνισμοί καινοτομίας ή hackathon ή κάποιες ανάπτυξη πιλωτικών εφαρμογών, οι κάτοχοι υλικού συγκέντρωσαν υλικό που θέλουν να διαθέσουν για να δουν τη δυναμικότητά του αν αξιοποιηθεί από τέτοιες εφαρμογές και αντίστοιχα οι προγραμματιστές οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με το τι είναι αυτά τα αποθετήρια και πώς είναι προσβάσιμα διευκολύνθηκαν στο να έχουν πρόσβαση στο υλικό και τις υπηρεσίες για να αναπτύξουν εφαρμογές και να διαγωνιστούν και τελικά να καταφέρουν και να καινοτομήσουν, αλλά και να το αξιοποιήσουν αυτό εμπορικά. Θα προσπεράσω λίγο. Εντάξει, η πλατφόρμα επιτρέπει τη συνδημιουργία μεταξύ των χρηστών. Μπορεί ο ένας να μοιράσει τη συλλογή του με τον άλλον. Μπορούν να δημιουργήσουν πολλοί χρήστες μαζί συλλογές
και μπορούν να φτιάξουν και θεματικές ομάδες και θεματικούς χώρους πάνω στην πλατφόρμα, τους οποίους μπορούν να παραμετροποιήσουν κιόλας οπτικά, για να διαθέσουν πλέον μόνο το συγκεκριμένο υποσύνολο που τους αφορά. Για παράδειγμα, κάποια παραδείγματα που δείχνουμε είναι μια ομάδα που ασχολείται με το χορό και το πολιτιστικό υλικό γύρω από αυτό, ένας ευρωπαϊκός σωρευτής για τα ποτά και τα τρόφιμα, ένας οργανισμός πάλι που ασχολείται με την συσσόρευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο φωτογραφικών αρχείων, ή αντίστοιχα οργανισμοί όπως το Μουσείο Μπενάκη που χρησιμοποίησε κάποιες συλλογές του που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα για να αναπτυχθεί με βάση αυτές μια εφαρμογή, ένα παιχνίδι σε κινητό, ένα παιχνίδι θησαυρού μέσα στο μουσείο, αλλά παράλληλα και για να προβάλλει με άλλο τρόπο τις συλλογές. Η παραματροποίηση εδώ. Τέλος, θα πάω σε κάποιες τελευταίες και λίγο πιο σύνθετες λειτουργικότητες που έχει η πλατφόρμα και έχει να κάνει με τις επισημειώσεις και τον πληθωπορισμό. Οι χρήστες, είτε οι απλοί χρήστες, είτε σε οργανωμένο επίπεδο όπως είναι μέσα των θεματικών χώρων που παρέχει η πλατφόρμα, μπορούν να προσθέσουν επισημειώσεις στο υλικό, είτε χρησιμοποιώντας ελεγχόμενα λεξιλόγια που ταιριάζουν στα αντικείμενα ή στη θεματική περιοχή, είτε χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που κάνουν εμπλουτισμό με τα δεδομένων που υπάρχουν διαθέσιμες διαδικτυακά, όπως κάποιος που παρέχει η DBpedia και αντίστοιχοι φορείς. Και η Europeana τώρα βγάζει ένα αντίστοιχο. Είτε με υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το οπτικό περιεχόμενο. Έτσι, υποστηρίζεται η προσφορά του χρήστη στην τεκμηρίωση, είτε στην προσπάθειά του να διορθώσει, είτε να προσθέσει την άποψή του, είτε να, όπως έγινε στην περίπτωση του έργου Europeana Sounds, να βοηθήσει τους τεκμηριωτές, ακούγοντας το ηχητικό αρχείο στην συγκεκριμένη περίπτωση και προσπαθώντας να εντοπίσει τα μουσικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται. Έτσι, λοιπόν, υλοποιούνται κάποιες καμπάνιες πληθωπορισμού, συλλέγοντας περαιτέρω πληροφορία, είτε από εξειδικευμένους χρήστες ερευνητές, είτε από απλούς χρήστες, την οποία μετά είναι στην ευχέρεια του κατόχου του υλικού, το αν θα τη χρησιμοποιήσει για να εμπλουτίσει τα αρχικά του με τα δεδομένα ή απλά θα τα χρησιμοποιήσει σαν συμπληρωματική πληροφορία. Κλείνοντας, έχοντας κάνει και κατάχρηση, κάποια στοιχεία της χρήσης. Στα πλαίσια του έργου του Europeana Space, το οποίο αναπτύχθηκε η βασική λειτουργικότητα της πλατφόρμας, έτρεξαν 6 δράσεις καινοτομία σε 6 χώρες της Ευρώπης. Μία έγινε και στην Ελλάδα, στο χώρο των εκδόσεων, των ανοιχτών και υβριδικών εκδόσεων. Οπότε, hackathons λεγόντουσαν, δεν ήταν μόνο για ανάπτυξη λογισμικού, είχε και σχεδίαση. Ήταν γενικά δράση καινοτομία, μάλλον η καλύτερη λέξη, όπου διάφορες ομάδες που δεν είχαν επαφή με το πολιτιστικό υλικό, είχαν επαφή με το αντικείμενό τους. Μια άλλη θεματική περιοχή ήταν παιχνίδια, ένα άλλο ήταν ο χορός. Καταφέραν να αξιοποιήσουν το πολιτιστικό υλικό εύκολα, να το ενσωματώσουν είτε στις λύσεις που έχουν, είτε σε εφαρμογές που σκέφτηκαν και να προσπαθήσουν να δώσουν μια προστιθέμενη αξία σε όλη αυτή την περιοχή. Πολλοί χρήστες, πολλές συλλογές δημιουργήθηκαν, υπάρχουν ακόμα ενεργές εφαρμογές που χρησιμοποιούν το API της πλατφόρμας για να τρέξουν και είχε μεγάλη απήχηση γενικά η πλατφόρμα, καθώς και το βοήθησε στο να προβληθεί το υλικό. Ναι. Σε επίπεδο πιο συγκεκριμένων έργων επίσης, οργανισμοί προβάλλανε το υλικό τους, στα παραδείγματα σας είπα, το συνδυάσαμε άλλες πηγές ή το διαθέσαν για επόμενη χρήση. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάθε πληροφορία ή για να μας πείτε την γνώμη σας. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά, κύριε Δωσόπουλο.